έχουμε διπλή αποχώρηση και ότι αυτοί που αποχωρούν είναι ο Σπαλιάρας και η Σάρα Σκενάζη. Το νούμερο ένα σενάριο λοιπόν είναι αυτό, ότι σήμερα μπορεί να υπάρχει διπλή αποχώρηση και οι παίκτες που θα φύγουν από την ομάδα των μαχητών είναι ο Γιάννης Σπαλιάρας και η Σάρα Σκενάζη. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε τρία σενάρια, έτσι. Πάμε. Στο πρώτο σενάριο λοιπόν, Κλεό μου, αποχωρεί. Για Γιάννη Σπαλιάρα. Πολύ ωραία, ναι. Σάρα Σκενάζη. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, θα παίξουν οι μαχητές με τους διασύμους, θα χάσουν από τους διάσημους οι μαχητές και θα φύγουν δύο του τόπου. Μπράβο. Αυτό λέει το πρώτο σενάριο. Ωραία. Εγώ επιμένω ότι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ κοντά στο Γιάννη Σπαλιάρα και έχουν άμεση επαφή με Άγιο Δομήνικο, λένε ότι όχι, δεν θα δούμε σήμερα αποχώρηση του Γιάννη. Το κρατάτε, σας το ξαναλέω. Σενάρια δίνουμε τώρα, μην βγείτε και πείτε ό,τι θέλετε. Είμαι πολύ ξεκάθαρη. Το δεύτερο σενάριο, αυτό που εγώ έμαθα σήμερα το πρωί, λέει το εξής. Ότι σήμερα, είδαμε και στο τρέιλερ, είπε ο Σάκης Τανιμανίδης, ότι θα έχουμε μία μεγάλη ανατροπή. Σήμερα θα έχουμε μία αποχώρηση και θα είναι του Γιώργου Χρανιώτη και ο Σάκης Τανιμανίδης θα ανακοινώσει ότι από την επόμενη εβδομάδα οι αποχωρήσεις θα είναι δύο. Πάμε δηλαδή σε διπλή αποχώρηση. Αν ισχύσει αυτό το σενάριο, δηλαδή ότι σήμερα φεύγει ο Χρανιώτης και από την επόμενη εβδομάδα έχουμε διπλή αποχώρηση, τότε ναι, στην διπλή αποχώρηση φεύγει Σπαλιάρας Σκενάζη. Μία μικρή παρένθεση. Επειδή χθες είπαμε ότι υπάρχουν σε ξενοδοχείο δύο άτομα, μία γυναίκα και ένα αγόρι, οπότε το πρώτο σενάριο είναι το πιο εφικτό αυτή τη στιγμή. Θα δούμε, εγώ στο ξαναλέω, όταν είμαι σίγουρη, σας λέω παιδιά, είμαι σίγουρη. Τώρα είναι δύο πηγές που και οι δύο μέχρι στιγμής ήταν πολύ αξιόπιστες και στις οποίες εγώ βασιζόμουν, μου λένε αντικρουόμενα πράγματα. Mm. Δηλαδή, η μία επιμένει Σπαλιάρας Σκενάζη, η άλλη όμως μου λέει σήμερα είναι Χρανιώτης και από την ερχόμενη εβδομάδα πάμε σε διπλή αποχώρηση, όπου τότε θα είναι Σπαλιάρας Άρα. Εντάξει, δηλαδή το τρίτο σενάριο είναι ότι η διπλή αποχώρηση είναι από εβδομάδα, δεν είναι σήμερα. Θα δούμε, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία πράγμα για το που τι θα δείξει. Σημαίνει ότι, παιδιά, οι αποχωρήσεις έχουν ήδη γίνει. Ναι. Λογικά. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι αποχωρήσεις. Ναι. Έτσι, δηλαδή από τους 8 παίκτες, ήδη οι τρεις έχουν φύγει, έχουν μείνει 5 πίσω στο παιχνίδι. Αυτή είναι η πραγματικότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Ναι. Απλά δεν ξέρουμε αν σήμερα θα ανακοινωθούν αυτές οι δύο αποχωρήσεις ή αν θα ανακοινωθούν Δευτέρα οι διπλές αποχωρήσεις. Ναι. Έτσι κι αλλιώς τα πρόσωπα που φαίνεται να αποχωρούν από τον Άγιο Δομήνικο είναι ο Γιάννης Σπαλιάρας, η Σάρα Σκενάζη και ο Γιώργος Χρανιώτης. Έτσι. Αυτά τα τρία είναι τα πρόσωπα που φεύγουν όπως όλα δείχνουν. Κάποιοι επέμεναν ότι θα δούμε και Βαλαβάνη, η οποία Βαλαβάνη, είναι... παιδιά, είναι η γάτα του Survivor. Ναι. Κάθε φορά λέμε αποχωρεί και κάθε φορά η Βαλαβάνη είναι μέσα. Σώζεται. Ξέρετε κάτι όμως, τώρα εδώ, άμα είναι μέσα η Βαλαβάνη, θα είναι το άτομο το οποίο πιθανότατα θα φύγει και για να μείνουν οι τέσσερις. Και τώρα έρχεσαι στην επόμενη βόμβα που για μένα αυτό θα είναι το συγκλονιστικό. Γι' αυτό λέμε ότι σε αυτό το παιχνίδι κεντάνε οι άνθρωποι στην παραγωγή. Κεντάνε στα βροβελιονιά με μονή κλωστή, εκείνη που μπερδεύεται και πρέπει να είσαι και πολύ προσεκτική όταν θα κεντάς. Τι γνώσεις είναι αυτές. Σήμερα γνώσεις τι έχω τραβήξει εγώ από την μπάνα μου. Σήμερα πραγματικά δηλαδή, ναι. Μόνο κεντήματος, ιστορία, κέντημα. Τι παιδί, κορίτσι για παντριά είναι αυτό. Έχεις και πίνακα και σπίτι κεντημένο. Έχω ένα αγοράκι που είναι φοράει τη στολή του ΠΑΟΚ και ένα κοριτσάκι που είναι στη βόμβα και είμαστε. Λοιπόν, και μια που λέμε αυτά τα ωραία ενδιαφέροντα, να πούμε ότι είναι και ο Γιώργος Φακιανάκης. Γεια σου, Γιώργος Φακιανάκη. Καλό μεσημέρι. Ο οποίος δεν έβλεπε Survivor και δεν βλέπει Survivor. Θα μπορούσαμε να έχουμε αρχιστάκτη στο περιοδικό πλέκο. Κέντημα και ζωή. Μια χαρά. Το όνειρό μου να πάω εκεί. Και η δική μου βόμβα και αυτό που σας το λέω και θα δείτε ότι θα γίνει ο μεγάλος πανικός είναι ότι λογικά από την επόμενη εβδομάδα ενώνω δύο ομάδες και περνάμε στα ατομικά αγωνίσματα. Εκεί θα γίνει μεγάλη σφαγή. Και εκεί, εδώ είμαστε και θα το δείτε, θα δούμε πολύ δυνατό παίκτη. Παίκτη που είναι μέσα στην τετράδα, που θεωρείται φαβορή να αποχωρεί. Εντάξει, πάει το μυαλό μας. Καλά, δεν χρειάζεται να κάνουμε σενάρια. Άστο έτσι. Περίμενε, δηλαδή, αυτή...